Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, εγώ σηκώθηκα, είναι 8 παρά. Έλα! Δεν το κάνεις αυτό το χαρτάκι. Ποιο χαρτάκι? Λοιπόν, ο Δημήτρης με πήρε χαμπάρι. Πάω σχολείο, πες μια καλημέρα. Καλημέρα. Τι συνέρθει η φουλ. Λοιπόν, εγώ πάω να κάνω καφέ. Α, έχει ωραία μέρα σήμερα, Δημήτρη. Τι ωραία μέρα. Λοιπόν, ωραία, αυτό είναι για μάζεμα, το έχω σιδερώσει. Σήμερα αυτό το βίντεο με τη γιαγιά που μου έχει έρθει και το επόμενο θα είναι αυτό με τα κοσμήματα που είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ θα ήθελα να σας το δείξω. Άρα θα το δείτε σε επόμενο, είναι πολύ πιο ωραία από ό,τι περίμενα. Λοιπόν, έτοιμος ο Δημήτρης, τι θα φάει? Στο σχολείο. Γιαούρτι. Οκ. Λοιπόν, προχωράμε εδώ στην κουζίνα, η σκούπα για να βάλω. Κάνω ένα βίντεο για να το ανεβάσω, να με φακούσα, θα το ανεβάσω αύριο και έχουμε και ένα μικρό σουπερμάρκετ στη χώρα. Τώρα ξεκινάμε κλασικά με καφέ. Έχω βάλει κάψουλα και θα βάλω τώρα το φρυτζανάκι για να κάνουμε καφέ. Άμα το βρω, εδώ πίσω που το έχω κρύψει. Ωραία, και πάμε, πατάμε εδώ. Και τις δύο, θα μας κάνει σούπερ... Θα μας πεις τι πήρατε χθες με τον μπαμπά, θα μου δείξεις. Για δείξε μας εδώ τι... Ο Δημήτρης τι ήθελε πόσες μέρες να φάει? Πατατάκες. Είναι αυτά τα πατατάκια που είναι πανάκριβα. Και πήγανε χτες με τον μπαμπά και πήρανε. Και φάγε ένα. Και πήρε καύτηκα. Καύτηκε το παιδί. Πήρε φωτιά ο κόλος του. Μη φάτε. Φάτε το εσείς. Εντάξει, θα τους το πω. Να φάνε, τα προτείνεις. Ναι. Γιατί δεν έχουμε εδώ τη μας Τάκης. Α, είναι ωραίο ο Τάκης. Όχι. Όχι. 5 ευρώ να πάρετε τις βλακίες που πήρε ο Δημήτρης. Εγώ δεν του τις έπαιρνα, εντάξει, δεν είχε. Να ρίξω κι αυτά. Δεν του τις έπαιρνα με τίποτα. Ναι, άντε πες τώρα. Για όχι τα πήραμε. Για σένα, εσύ δεν τα τρως αυτά. Ωραία, για να στα πάνω μην ανοίξουμε. Πήραμε ψωμάκι και άλλο ψωμάκι, δύο ψωμάκι. Λετός. Είχαμε προσφορά. Είχαμε προσφορά. Λες γι' αυτό να πήρε δύο. Μάλλον έχεις δίκιο και αυτά βλέπω είχαν προσφορά. Είναι 3+1 δώρα από μίσκο. Αγγουράκια, μπανάνες. Κανέλα, καλαμπόκι. Καλαμπόκι. Θες και καμιά ριζοκοφρέτα? Ναι. Τι θα πω? Μου αρέσουν αυτές. Α, δεν σ' αρέσουν. Τι λοιπόν, εδώ στο θέμα μας. Έπαιρναμε τσίκες για τη μαμά. Είναι και ψιφραούλα. Για πες, έχει προσφορά. Και ξέρεις τι έκανες μπάλι, τι σου ρίξαμε στην πανιέρα? Bath bomb. Bath bomb. Και τι έγινε είναι τώρα? Είναι μην καλούλα θα τη ρίξουμε ολόκληρη. Εντάξει, άλλη μέρα, όχι πάλι σήμερα. Άρα και προσφορά. Το σούπερ μάρκετ χολ το είδατε. Ωραία, με τη ευκολία ο Δημητράκης είχε κέφια σήμερα το πρωί. Λοιπόν, πάω εγώ να κάνω καφέ. Εδώ έχω να κάνω vlog, μου έχουν λείψει η αλήθεια. Είναι πέντε τα Χριστούγεννα. Πέρα από ένα μικρό στο Golden Hall, έχω πάρα πολύ καιρό. Τώρα θα ξαναρχίσω που φτιάχνω το καιρό. Απλά γενικά αυτό το διάστημα δεν κάναμε και κάτι τρελό. Δηλαδή στο ίδιο και στο ίδιο, δηλαδή το κλασικά. Άλλος ο Μόρτος και τα λοιπά.
Λοιπόν, θα σας πω και τα νέα μου, μόλις κάτσω να πιω λίγο καφέ και να φάω και τίποτα. Και μετά θα ετοιμαστούμε μαζί. Αφήστε να σταματήσω αυτό. Αφήστε το χάπι του σιγαριού. Είδατε εδώ, φουλ δόσεις καφέ. Λοιπόν, σήμερα στο σχολείο του έχουν και κουτί των εκπλήξεων που πηγαίνουν παιχνίδια και μιλάνε για αυτά τα αγαπημένα τους παιχνίδια και λένε για αυτά τους αρέσει και τα λοιπά. Οπότε να πτήσουν τη σκέψη, την λογική και όλα αυτά. Λοιπόν, ωραία, πάω να πιω το χάπι, να πιω τον καφέ και μετά θα δοκιμάσουμε ένα ρεφρέ που έχω πάρει από τα Hondo Center από παλέτ, να δούμε αν δουλεύει. Θα κάνω μπανάκι και μετά θα βαστούμε, θα ντυθούμε να κάνω ένα βίντεο που θέλω για τα γυαλιά που μου έχουν έρθει. Είναι από την εταιρεία που σας είχα δείξει και τα άλλα γυαλιά που είχα κερδίσει. Τα πάρα πολύ ωραία, πήρανε και για συνεργασία. Είναι τρία ζευγάρια, οπότε θα βαστούμε, θα ντυθούμε για να κάνουμε μαζί το βίντεο. Αυτά. Λοιπόν, πάω να πιω τον καφέ μου και επανέρχομαι. Έτοιμος ο καφές και είναι η μόνη μέρα που μπορώ λίγο έτσι να τον πιω ήρεμα με την ησυχία μου όταν τον πηγαίνει ο Γιάννης και έχω έτσι λίγο χρόνο πριν ξεκινήσω να κάνω δουλειά στο σπίτι και έτσι να ασχοληθώ με βίντεο. Θα το μαζέψει ο Γιάννης γιατί το είπα χθες, φαντάζομαι. Κάνει ακόμα δουλειά. Λοιπόν, καραμάκι. Πάω να πιω το καφεδάκι μου και πάμε μετά στο μπάνιο να κάνουμε μπανάκι και να δούμε. Παρεούλα. Λοιπόν, έχω βάλει αυτό εδώ μπιουτέν, το καθαριστικό. Οπότε πάω να το ξεβγάλω και να κάνω μπάνιο. Και θα σας δείξω εδώ η εφάνα. Χαμός. Λοιπόν. Και θα σας δείξω τώρα τι θα χρησιμοποιήσουμε παρεμπιπτόντως. Αυτά τα έχω λιώσει, παιδιά, είναι τέλεια. Τα φέρουν πάρα πολύ εύκολα τα μακιγιάζ. Λοιπόν, τώρα θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ από παλέτα που είναι τόνερ και θέλει 10 λεπτά να το αφήσει τα μαλλιά. Οπότε μέχρι να κάνω μπάνιο, να βάλω σκραπ και τα λοιπά και να πλύνω τα δόντια μου, θα το αφήσω πάνω για να δούμε αν δουλεύει. Είναι από παλέτ, ο καφές τελειώνει. Εδώ αυτό σούπερ βολικό. Και να σας δείξω και ένα καινούριο έτσι σέρουμ που χρησιμοποιώ. Εδώ βάλω μικρός bath bomb κρασί. Λοιπόν, χρησιμοποιώ αυτό εδώ, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, παιδιά. Το είχα πάρει από να τίνω πάρα πολύ οικονομικά. Είναι μικρό βέβαια και μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι με κολαγόνο και πραγματικά νιώθω μία τσίτα στην επιδερμίδα. Πολύ μ' αρέσει. Οπότε ναι, το προτείνω από Daily Cosmetics, ένα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μπάνιο, να βάλουμε και το τόνερ. Να σας δείξω να μαλλί είναι σε αυτή τη φάση. Οπότε θέλω έτσι να του δώσω ένα boost, γιατί δεν θέλω να το πάψω ακόμα. Και επίσης θέλω κάποια στιγμή να το κόψω λίγο, γιατί είναι πολύ ταλαιπωρημένο στις άκρες. Λοιπόν, βγήκαμε από το μπανάκι, παιδιά, το τόνερ πάρα πολύ ωραίο από παλέτη και το άφησα και πιο λίγο από τι έλεγε. Όντως κάνει δουλειά και δεν το πίστευα. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε με περιποίηση μαλλιών και προσώπου και skincare. Ανοίγω εδώ το μετάξι από τσί που έχω πάρει, βάζω μία ποσότητα και έτσι το ζεσταίνω λίγο και μετά το απλώνω στο μαλλί μου, το οποίο έχει μακρύνει αρκετά. Θέλω βέβαια λίγο να το κόψω γιατί έχει αρκετή ψαλίδα και για να είναι έτσι υγιές. Άρα σε γενικές γραμμές είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Συνεχίζω με σέρουμ από Delia Cosmetics, το οποίο το είχα πάρει από νοτίνο 4 ευρώ, 3-4 ευρώ, πάρα πολύ οικονομικά. Βέβαια είναι μικρούλι, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι. Το αφήνουμε έτσι λίγο να απορροφηθεί. Και θα συνεχίσω τώρα με το Gliss. Αυτό είναι για λάμψη και για ενίσχυση σαμπών και ξηρών μαλλιών.
Το πήρα να το δοκιμάσω, δεν το έχω βάλει πολύ ακόμα γιατί είναι καινούριο προϊόν. Μέχρι στιγμής μου αρέσει, τα κάνει αρκετά μαλακά, εύκολο χρησιμοποιήστα, μυρίζει ευχάριστα, οπότε προσπαθώ μετά τον μπάνιο να το φοράω. Και μόλις απορροφηθεί το σέρουμ θα βάλω και τη σεραβέ που προσπαθώ να τελειώσω. Και αφού κάναμε το μπανάκι, πάμε να κάνουμε και το μακιγιάζ μας. Ξεκινάω φυσικά με αυτό το μαγικό προϊόν από Technique. Σας το έχω δείξει σε πολλά μακιγιάζ. Δίνει μία έτσι ελαφρώς ιδιοκαμένη λάμψη, καλύπτει πόρους. Βάζουμε ενιδωτικό λαδάκι cranberry από Essence και σαν βάση θα βάλω κονσιλεράκι από Jumbo, από εταιρεία Ούσας, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, το χρησιμοποιώ και στο κονσιλερ και στα βάση και το απλώνω κάτω από τα φρύδια, στα μάτια. Θα συνεχίσω με μία σκιά, μία παλέτα μάλλον από Revolution, πολύ παλιά, που είναι με bronzer και highlighter. Θα πάρω μία ελαφρώς γυαλιστερή, έτσι καφετή σκιά και θα τη βάλω στο μεταβατικό, σαν μεταβατική σκιά. Και θα πάρω και αυτήν εδώ την πάρα πολύ ωραία σκιά, τη Μονή, που είναι από Dust & Cream από εταιρεία Pierre René. Την έχω πολλά χρόνια, την τελειώνω όπως βλέπετε, είναι από τις λίγες σκιές που έχω τελειώσει. Έχει μια πολύ ιδιαίτερη καφέ γκρι απόχρωση. Και μετά θα πάρω αυτήν εδώ την υγρή καφέ σκιά από Seagram και θα την τοποθετήσω από πάνω για να δώσω έτσι ένα λίγο πιο υγρό αποτέλεσμα. Θα πάρω ελαφρώς και την καφέ μάτ και την περνάω πάλι σαν μεταβατική σκιά από πάνω. Και συνεχίζουμε. Αφού έχουμε κάνει σχεδόν το μάτι, παίρνω πάλι αυτήν εδώ την καφέ και με ένα πιο έτσι πινελάκι πιο στενό την περνώ από κάτω στη ρίζα στις βλεφαρίδες. Βάζω μάσκαρα, τη The False Lashes από Essence και μετά αυτό το make-up που μου είχε δώσει η φίλη μου η Σίση, το All Nighter από Urban Decay που είναι από τα αγαπημένα μου. Είναι ελαφρώς λίγο πιο σκούρα η απόχρωση αλλά μου αρέσει. Έπειτα πάμε contouring με αυτό το contouring stick από την Kiko που είναι με το αγαπημένο μου. Έχει πολύ ωραία απόχρωση, μπλεντάρεται πάρα πολύ εύκολα και δίνει φοβερό αποτέλεσμα. Περνάμε το κονσιλεράκι Ούσας από Jumbo σαν κονσίλερ, γιατί κονσίλερ δεν έχουμε βάλει. Ωραία, και συνεχίζουμε με πουδρίτσα από Essence Brighten Up. Γενικά παρατήρησα ότι σε αυτό το μακιγιάζ χρησιμοποίησα πάρα πολύ αγαπημένα μου προϊόντα, χωρίς να είναι προσχεδιασμένο. Αλλά αυτά τα προϊόντα όλα που σας δείχνω και φοράω στο μακιγιάζ το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ αγαπημένα μου. Συνεχίζουμε με bronzer από Makeup Revolution, το οποίο είναι φανταστικό, και θα πάρω και από την παλέτα αυτή της Revolution κάποια highlighter και τα περνάω έτσι πάνω από τον bronzer σαν highlighter. Μετά βάζω ρουζάκι από Catrice, το Cheek Lover, το Blooming Hibiscus και πουδρίτσα από EMD για να σετάρω έτσι λίγο το αποτέλεσμα. Ωραία, εδώ είμαστε πάλι, παίρνω αυτή την υπέροχη παλέτα με highlighter που μου είχε πάρει ο αδερφός μου από το Primark του Λονδίνου, μολυβάκι από Rimmel, βυσσινό κόκκινο, έτσι ό,τι είχε απομείνει, και κραγιονάκι από MVA, δοκιμάζω το Sincere, το οποίο είναι ένα γλυκό καφέ, έτσι προς τη θερμή πλευρά θα έλεγα. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, και αφού ετοιμαστήκαμε και είμαι πανέτοιμη, θα πάμε το βράδυ, θα βγούμε έτσι οικογενειακά για φαγητό. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα σας δείξω και τι θα φορέσω μετά από αυτό. Ήθελα να σας δείξω τώρα κάποια πραγματάκια που μου ήρθαν εδώ πέρα από την αγαπημένη μου εταιρεία με τα γυαλιά, Aurea. Δεν ξέρω αν θυμάστε, σας είχα δείξει σε ένα προηγούμενο βιντεάκι αυτά εδώ τα 4 γυαλιά λίγο τα οποία έχω λιώσει. Ειδικά αυτό εδώ και το
το μαύρο, τα έχω λιώσει, τα φοράω συνέχεια επειδή πάω και γυμναστήριο και πάω πρωινά συνήθως, οπότε το πρωί παίρνω αυτά μαζί μου, τα βάζω για στέκα, τα βάζω για ηλίου και μετά τους κάνω και full κατάχρηση, δηλαδή τα φοράω συνέχεια και μετά τα πετάω όπως είναι στην τζάλα μου χύμα και παιδιά είναι ό,τι καλύτερο, δεν παθαίνει τίποτα. Λοιπόν, δεν ξέρω, θα μου αρέσουν πάρα πολύ και τα μαύρα. Τα βάζω έτσι και μετά όταν πάω στο γυμναστήριο τα κρίνω και τα βάζω στη θέση στην τσάντα μου και δεν έχουν πάθει τίποτα ευτυχώς. Είναι σούπερ. Λοιπόν, τέλος πάντων, είχα... Βλέπεις να κάθω, δεν έπαθε τίποτα, αλήθεια. Να το, εδώ αλόβητο. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ τα συγκεκριμένα γυαλιά. Οπότε μου έκαναν και πρόταση από την εταιρεία, τους ευχαρίστησα και τους είπα ότι είναι πάρα πολύ ωραία και να είναι καλά και μου είπα να θέλω να μου στείλουν και άλλα γιαγιά. Και λέω, γιατί όχι, να μου στείλετε, κανένα πρόβλημα. Βέβαια επειδή εγώ τα έχω σούπερ βολευτεί και τα έχω σούπερ λιώσει και επειδή δεν θέλω να γεμίζω γενικότερα πραγματάκια πάρα πάρα πολλά γιατί έχω κάνει αρκετά declutter και γενικά θέλω να έχω πράγματα τα οποία φοράω, βολεύομαι και ευχαριστιέμαι. Αποφάσισα να κάνω, μου είπα να διαλέξω ουσιαστικά για σκελετούς, για όρασης, σκελετούς όρασης. Αλλά επειδή μου το είπαν και από αυτή την εταιρεία και από μια άλλη που θα κάνω συνεργασία μετά που είχα ήδη πάρει τα γυαλιά μου και είχα δώσει πόσα λεφτά στο Mark Karen, που δεν λέω, μια χαρά είναι τα γιαγιά μου και μια χαρά μου τα φτιάξανε, αλλά δεν θα με χαρέσει για να τα είχα και τζάμπα. Τέλος πάντων, μου είπαν να διαλέξω σκελετούς για γιαγιά μυοπίας. Πήρα οπότε ένα σκελετό για μυοπία, ώστε αν κάποια στιγμή στο μέλλον θέλω να φτιάξω και κάποιον άλλον να έχω το σκελετό. Έτσι είχα κάνει και σε έναν άλλο που μου είχαν ξαναστείλει παγιά, τον είχα φτιάξει και τώρα τα έχω ακόμα, είναι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, οπότε έχω πάρει δύο γιαγιά ηλίου, τα οποία θα κάνω δώρο στη μαμά μου και στον αδερφό μου. Γιατί εγώ σας είπα ότι έχω βολευτεί αυτά τα τέσσερα, οπότε δεν υπάρχει λόγος να πάρω κι άλλα. Είμαι καλυμμένη με σχέδια, χρώματα κτλ. Οπότε έχουμε δύο σκελετούς φακών, δύο σκελετούς γιαγιών ηλίου και ένα μυοπίας. Που δεν έχει μυοπία, αλλά κάποια στιγμή θα τα φτιάξω. Λοιπόν, η εταιρεία είναι αυτή εδώ. Όπως σας είπα, έχει πάρα πολύ ποιοτικά γυαλιά. Έρχονται πάρα πολύ γρήγορα, δεν πληρώνει στερεωνείο, δεν πληρώνει στέρι. Μεταφορικά δεν είμαι σίγουρη αν πληρώνει. Γενικά, μπείτε στο site να δείτε. Έχει πάρα πολύ καλές τιμές, τύπου 10 ευρώ, 15, πάρα πολύ καλές τιμές και η ποιότητα είναι τέλεια. Είναι πολύ καλύτερη από site, το γνωστό site που έχω πάρει για γιατί από εκεί πραγματικά έχω αγοράσει αλλά όταν τα βάζω στην τζάδα μου μετά τα βγάζω και είναι σπασμένα. Οπότε δεν είναι οικονομικά αλλά είναι και πολύ πολύ καλή ποιότητα και ανθεκτικά και έχει πάρα πολλά σχέδια, πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά για μυοπία. Μπορείς να το πάρεις μόνο το σκελετό άμα θες ας πούμε. Μπορείς να πάρεις με μυοπία. Απλά άμα θέλετε να πάρετε με μυοπία ή αστιγματισμό ή οτιδήποτε πρέπει να έχετε τη συνταγή για να τους τη στείλετε οπότε να σας τα φτιάξουν αντίστοιχα. Η φακή είναι πάρα πολύ καλή, η φακή των γυαλιών προστατεύουν και είναι και καλή ποιότητα, δεν περνάει ο ήλιος, δεν στενοχωρεί ο ήλιος. Ωραία, αυτά είχα να σας πω. Ό,τι θέλετε από link κωδικούς έχουμε και εκδοτικό κωδικό IDO15 για μείον 15% έκπτωση σε οποιαδήποτε παραγγελία, δεν μας περιορίζει και ένα ζευγάρι νομίζω να θέλετε να πάρετε μπορεί να χρησιμοποιήσετε το κωδικό. Πάμε να ανοίξουμε αυτά τα πάρα πολύ ωραία πακετάκια, θα βάλω και γαλάζιο να είμαστε έτσι ασορτή και αυτή τη φορά μου τα στυράνε σε υπέροχα κουτάκια παιδιά. Δείτε εδώ τι περιποιημένα και τι όμορφα κουτάκια μου έχουν στείλει. Την άλλη φορά μου τα έχουν στείλει πάρα πολύ ωραία, προσεγμένα, τυρισμένα κτλ. Αλλά τώρα μου τα έχουν βάλει και σε αυτά τα τέλεια κουτάκια. Τα οποία είναι μαγνητικά, καθίστε να σας δείξω. Δηλαδή, το ανοίγετε έτσι και μετά κλείνει.
Είναι με μαγνητάκι εδώ. Πάρα πολύ ωραίο packaging και μέσα έτσι πολύ προσεγμένη σίκη. Και έχουν και τη σικούλα τους. Έχουν και το πανάκι ώστε να μπορείς να τα καθαρίζετε. Και είναι υπέροχο η σικούλα. Και είναι και σκληρή. Από μόνο δεν παθαίνει τίποτα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε και αυτά. Βλέπετε, έρχονται πολύ ωραία προστατευμένα. Αυτά που θα σας δείξω τώρα τα επέλεξε η μαμά μου. Τους άφησα να το διαλέξουν. Και όταν το διάλεξα εγώ, επειδή είμαι πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε τα προστατευτικά. Ό,τι είναι από κωδικούς και τα λοιπά θα τα έχω κάτω. Ωραία είναι, κάπως γκρι αισθημή και μοιάζουν με τα... δεν είναι ακριβώς ίδια, αλλά μοιάζουν με κάτι πορτοκαλί που έχω πάρει εγώ. Α, είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ μοντέρνα, η μαμά θα είναι πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Δεν πάνε. Είναι πολύ ρίτσα, είναι πολύ μεγάλη. Αυτά. Είναι πολύ μοντέρνα. Μένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Το φοράς και σαν στέκα. Λοιπόν, ναι, μου αρέσουν. I like it. Θα το πάρω. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραίο κόψιμο σκελετός. Πολύ ωραία φακή. Ωραίο χρώμα, μοντέρνο. Άντε, σε έφτιαξα μάδερ. Πάρα πολύ μου αρέσουν. Λοιπόν, το πρώτο ζευγαράκι λοιπόν είναι αυτά εδώ τα super wow, τώρα το χρώμα. Να το προσδιορίσω, είναι πάρα πολύ περίεργο. Δεν είναι ούτε ασημί, ούτε μοβ, είναι κάπως διάφανο ασημί. Να το προσδιορίσω, αλλά είναι πολύ ωραίο και πολύ μοντέρνο. Και μπράβο στη μαμά που διάλεξε τόσο ωραίο σχέδιο και τόσο ωραίο χρώμα. Πολύ μου αρέσουν. Λοιπόν, θα τα φοράω κι εγώ, εννοείται. Πάμε στο δεύτερο ζευγάρι. Αυτά είναι για τον αδερφό μου. Κανονικά θα πρέπει να τους βάλω να κάνω αυτή το βίντεο, αλλά τέλος πάντων είμαι πολύ καλή και τα δείχνω εγώ. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με το επόμενο ζευγαράκι. Όχι, αυτό το δείξαμε. Συνεχίζουμε με το επόμενο, με αυτήν την τέλεια θήκη. Αυτά είναι για τον αδερφούλη, τον Παναγιώτη, το μικρό. Έχουν και αυτά. Ξεχωριστό. Αυτό και πάμε να δούμε τι πήρε, γιατί δεν το θυμάμαι να σας πω την αλήθεια. Μου στείλαν τα link και όπως μου τα στείλανε, τα έστειλα στην εταιρεία. Α, όχι. Αυτή είναι... Λοιπόν, πάμε να δούμε τις μοιοπίες. Άνοιξα τώρα τις μοιοπίες. Το οποίο είναι και μάτσι-μάτσι με αυτό που φοράω, γαλάζιο με μαύρο. Πάρα πολύ ωραίο σκελετός, πολύ ενδιαφέρον. Μ' αρέσουν αυτά που είναι έτσι... πεταλουδέ, γατήρσια, πώς να το πω. Νομίζω θα μου πηγαίνει. Α, είναι πολύ ωραίο. Πολύ σεξι. Είναι τέλεια. Εντάξει, είναι τέλεια. Τώρα αντανακλά και το ring light. Και δεν φαίνεται πολύ καλά. Λίγο από πίσω, δεν μεταξύ. Λοιπόν, ναι, είναι θεϊκά. Είναι θεϊκά και... μη σας πω ότι μου αρέσουν και πιο πολύ από αυτά που πήρα. Και αν μου τα στέλνανε νωρίτερα θα μπορούσα να τα έχω φτιάξει και να έχω αυτά. Μου αρέσουν πάρα πολύ, σίγουρα θα τα φτιάξω κάποια στιγμή για να τα φοράω, γιατί είναι τέλεια. Είναι εκπληκτικά. Και εσείς είναι τέλεια. Είναι πιο ωραία από αυτά που έχω. Είναι και... είναι στιβαρό σκελετός, δεν είναι φτηνιάρικο. Δηλαδή, πιάνεις και καταλαβαίνεις ότι είναι... είναι ωραίο ρε παιδί μου, το χρώμα τέλειο. Μου πάει το γαλάζιο και το φοβόμουν. Με το που τα είδα παιδιά, λέω αυτά θα πάρω. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα τα φτιάξω κιόλας. Γιατί σας λέω, είναι... οπότε αυτά είναι σοκ. Νομίζω ότι μου πάνε κιόλας. Θέλω να μου γράψετε εννοείται κι εσείς την άποψή σας.
Νομίζω ότι μου πάνε πιο πολύ αυτά, αλλά παρόλο που είναι μεγάλα, είναι το σχήμα τέλειο και σας λέω ότι είναι πολύ καλής κατασκευής, δεν είναι ελαφριά, είναι ωραιότατα. Πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ ωραίο χρώμα, είναι τυρκουάζ γαλάζιο, πάρα πολύ όμορφα. Top! Θα συνεχίσουμε με ένα τελευταίο ζευγαράκι. Τα οποία αυτά είναι το δικό μου, όπως σας είπα πριν. Αυτά μου αρέσουν πραγματικά και πραγματικά θα πάω να τα φτιάξω κάποια στιγμή, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο ζευγαράκι. Αυτά θα τα φοράω έτσι, δεν πειράζει, θα με δείτε σε βίντεο να τα φοράω γιατί μου αρέσουν. Θα τα φοράω έτσι για να κάνω το κομμάτι μου. Λοιπόν, έχουμε άλλο ένα πακετάκι, το οποίο έχει μέσα ένα τελευταίο, αυτό δεν τα έχω δει καθόλου, είναι το αδερφό μου, του Παναγιώτη. Σούπερ και αυτά. Λοιπόν, σας έχω και φωτογραφίες μου και αυτά, αλλά δεν τα θυμάμαι καθόλου. Α, αυτά είναι άλλο στυλ, τελείως. Δεν είναι κοκκάλινα, αλλά είναι ωραία και αυτά όμως. Λοιπόν, αυτά είναι σαν μεταλλικά, είναι λίγο στυλ Ray-Ban, για να καταλάβετε. Ο σκελετός εδώ είναι σαν μεταλλικός, από εδώ και από εδώ. Είναι περίεργη φακή, είναι κάπως τετραγωνισμένη, να το πω. Για πάμε να τα βάλουμε. Α, έχουν πάρα πολύ ωραίους φακούς τα συγκεκριμένα. Ενώ σαν ποιότητα είναι φανταστική η φακή τους. Λοιπόν, και αυτά μου αρέσουν. Μου πηγαίνουν πιο πολύ νομίζω από τα άλλα λίγο. Πολύ ωραίο σχήμα, πολύ ωραία φακή. I do 15, για 15% έχει το σύστα ήδη πάρα πολύ χαμηλά, στις ήδη πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Λοιπόν, και αυτό μου αρέσει, μου αρέσει πάρα πολύ και κάνει κάπως, από εδώ είναι πιο σκούρο, ombre, δηλαδή εδώ είναι πιο σκούρο και κατεβαίνοντας ανοίγει. Λοιπόν, καλοκαίρι έρχεται, όλοι θέλουμε γυαλάκια ωραία, ποιοτικά και οικονομικά όμως, μην είναι μούφες και να είναι και καλά για τα μάτια μας. Το προτείνω, θα σας έχω κωδικούς προϊόντος και πώς μπορείτε να τα βρείτε με τους κωδικούς, θα σας δείξω τώρα εδώ πέρα για να το δείτε. Θα σας έχω και από τη σελίδα να δείτε και άλλα γυαλάκια που έχει, οπότε αν έχετε μυωπία, αν θέλετε να αγοράσετε, είστε σε αναζήτηση κάποιου καλού γυαλιού που να είναι ταυτόχρονα οικονομικό και με καλούς φακούς και αντικτικό, σας προτείνω την εταιρεία AOLIA. Τέλεια, ευγενέστατη, εξυπηρετικότατη και πολύ καλές τιμές. Έκανα να μου έρθουν 2 εβδομάδες περίπου. Αυτά, πάρα πολύ ωραία γενικότερα. Αυτά σας αρέσουν, ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτά από τα γελάκια, να μπείτε να τσεκάρετε. Από κάτω σας έχω στην περιγραφή link, τα link των γελιών, τους κωδικούς, τους εκδοτικούς κωδικούς. Ακόμα και αν δεν θέλετε να πάρετε, μπείτε να δείτε, να ρίξετε μία ματιά τι ωραία πράγματα που έχει το site. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Αυτά, φιλιά πολλά, σας αγαπώ, σας φιλώ. Γεια! Θα δείτε μετά που θα ετοιμαστώ, δεν κλείνω το vlog. Απλά με τα γυαλιά, αυτά είχα να πω και να δηλώσω. Και σας χαιρετώ προς το παρόν. Λοιπόν, φοράω ένα γαλάζιο φορεματάκι. Πολλά δερμάτινο σύν, πάρα πολύ ωραίο, δερματίνι. Μία ζυγητούλα μαύρη. Το μαλλί το άφησα κάτω γιατί το έχω λούσει. Πολύ ωραίο τελικά το τόνερ, πάρα πολύ καλό. Σκουλαρικά και φορά αυτά εδώ από Tiger, πάρα πολύ ωραία. Και θα βάλω και την αγαπημένη μου κολόνια τελευταία που μυρίζει όλη μέρα. Είναι τέλεια. Και θα βάλω μπουτούλες και θα βάλω την αγαπημένη μου κολόνια που είναι αυτή εδώ πέρα από Zara, not sponsor. Η Red Temptation, πάρα πολύ ωραία. Και έφυγα για μάθημα, έκανα και ένα καφεδάκι σε ένα ποτηράκι να το πάρω μαζί μου να το πιω στο μάθημα. Θα βάλω και μια κορδέλα μάλλον, μου τα κρατάει πίσω τα μαλλιά.
Αυτά λοιπόν, αυτό είναι το βλογκάκι το σημερινό. Μπορεί να σας βγάλω λίγο και από το βράδυ που θα πάμε για φρύτο. Αυτά, ελπίζω να σας άρεσε. Thank you.